Okay. Μάθημα 6. Είμαι ταραγμένος. Τι είπαμε χθες, είμαι ταραγμένος. Γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο είμαι ταραγμένος. Αυτό είπαμε χθες, είναι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο είμαι ταραγμένος. Σήμερα λέει, είμαι ταραγμένος, που σημαίνει φόβο, ενοχή, θυμό, μίσος. Εντάξει, αδικία. Επειδή βλέπω κάτι που δεν υπάρχει. Λέει, όλα αυτά και βάζει μέσα εκεί τους πολέμους και τις αδικίες και όλα αυτά. Είναι λίγο δύσκολο αυτή η προσέγγιση ότι δεν υπάρχουν όλα αυτά. Εντάξει. Η πραγματικότητα τώρα δεν είναι ποτέ τρομακτική. Η πραγματικότητα φέρνει μόνο απόλυτη γαλήνη. Η πραγματικότητα πια που δεν βλέπουμε. Η πραγματικότητα που δεν βλέπουμε, επειδή βλέπουμε μια άλλη πραγματικότητα που έχει δημιουργήσει ο νους και δεν βλέπουμε πέρα από αυτή την ψεύτικη πραγματικότητα το φως. Τις αιώνιες ψυχές και τους νόμους του σύμπαντος που επιτρέπουν μόνο αυτό που εξυπηρετεί τι. Εξυπηρετεί την απελευθέρωσή μας από την πραγματικότητα που βλέπουμε. Όλα αυτά συμβαίνουν για να μας ξυπνήσουν. Αν θέλουμε να ξυπνήσουμε κάποιον, πώς το ξυπνάμε? Γλυκό μου, ξύπνησε. Ξύπνησε. Το ταρακονούμε, okay? Ότι είμαι ταραγμένος επειδή έρχεται το σύμπαν να με ταρακονήσει για να ξυπνήσω. Μακάρι να ξυπνήσουμε χωρίς αυτό. Εντάξει. Έχω αντικαταστήσει την πραγματικότητα με ψευδεστήσεις που έχω εγώ επινοήσει. Υπάρχει μια φράση που λέει «Έχω επινοήσει το κόσμο που βλέπω». Τα λέει όλα αυτό. Το λέει και ο Καζαντζάκης, αν θυμάστε. Όλα αυτά είναι στο νου μου. Οι ψευδεστήσεις μου προκαλούν ανησυχία διότι θεωρώ την πραγματικότητα ψευδέστηση και την ψευδέστηση πραγματικότητα. Και μετά δική μου με νερό στο κρασί. Ο νους μου είναι ταραγμένος όταν δεν βλέπει την αλήθεια. Είμαστε το φως του μηχανήματος προβολής των ταινιών. Όχι οι εικόνες επάνω στην οθόνη. Όλες οι εικόνες είναι εκφράσεις τους ενός θεϊκού φωτός. Και έχουμε δει αυτή την εικόνα. Άρα, αυτό το μοναδικό φως δημιουργεί απόλυτα το κάθε τι επάνω στην οθόνη. Τον καλό και τον κακό, τον ωραίο και το άσχημο, το ευχάριστο, το δυσάρεστο, το ευτυχισμένο, το λυπημένο, το δυνατό, το αδύναμο, ηθικό, ανήθικο, ικανό, ανίκανο, όλα αυτές είναι εικόνες γοητευτικές και απεκθείς που στο νου μας και είναι εκφράσεις του ίδιου του ενός φωτός. Αλλά η λύση είναι να δω όλα το ίδιο. Δεν είναι εύκολο. Εντάξει. Το καλό, το κακό, το ωραίο, το άσχημο, το ευχάριστο, το δυσάρεστο, επειδή πίσω από ό,τι υπάρχει, υπάρχει το ένα φωτός, την μία οικουμενική συνειδητότητα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν είναι μία εκδήλωση της οικουμενικής συνειδητότητας. Όταν εστιαζόμαστε στο ένα φως πίσω από όλες τις μορφές και τις αλληλεπιδράσεις τους, όχι μόνο τις μορφές, αλλά οι δράσεις μεταξύ τους, βιώνουμε ειρήνη, αγάπη και κατανόηση. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να βλέπουμε αυτό που συμβαίνει στην Γάζα, στην Ουκρανία, στο Σουδάν, σε διάφορα μέρη του κόσμου και να βλέπουμε αρμονία. Να βλέπουμε ένα τέλειο θέατρο για την εξέλιξη ανθρωπότητας. Προσβάλλει όλα αυτά που έχουμε μάθει και αυτά που έχουμε συνηθίσει να νιώσουμε.
Εντάξει. Αλλά αν αληθεύουν αυτοί οι νόμοι, αν αληθεύει αυτά που λέμε, όλα αυτά είναι θεία συνειδητότητα που αλληλοδρά, επιδράει για να δημιουργηθεί ευκαιρίες εξέλιξης στην ανθρωπότητα. Πιστεύω ότι δεν την αξιοποιούμε σαν ευκαιρία εξέλιξης μέχρι τώρα. Γενικά αποτυχαίνουμε να το αξιοποιήσουμε σαν ευκαιρία εξέλιξης. Τώρα, είμαι θυμωμένος, εδώ είναι η φράση, επειδή βλέπω κάτι με τον ή την ή με τους, επειδή βλέπω κάτι που δεν υπάρχει. Ανησυχώ για, φέτει τον άνθρωπο στο νου σας ή την κατάσταση, επειδή βλέπω κάτι που δεν υπάρχει. Έτσι είναι η φράξη από τα μαθήματα θαυμάτων. Δηλαδή αυτός ο κόσμος είναι όλα ψευδέστηση. 6. Δεν υπάρχουν μικρές ταραχές. Είναι το ίδιο ενοχλητικές στην ειρήνη του νου μου. Αυτό είναι από τις χρήσιμες φράσεις στα μαθήματα θαυμάτων, γιατί μερικοί άνθρωποι λένε, «Α, δεν με ενοχλεί πολύ, δεν θα ασχοληθώ μαζί του». Εστί, μη που με ενοχλεί έστω και λίγο, είμαι στην άγνοια. Καταλάβετε, δεν υπάρχει μικρό και μεγάλο στα μαθήματα θαυμάτων. Ή είναι ψευδέστηση ή δεν είναι ψευδέστηση. Άρα δεν υπάρχει, με ενοχλεί λίγο το αφήνω. Όχι, και το μικρό διαπιστώνω την ψευδέστηση που δημιουργεί έστω τη μικρή ενόχληση για να μπορώ να βλέπω την αλήθεια. 7. Βλέπω μόνο το παρελθόν. Νομίζω έχουμε καταλάβει αυτό. Βλέπω μόνο το παρελθόν. Όταν συγχωρήσω, λέει τα μαθήματα θαυμάτων, τον εαυτό μου και θυμηθώ ποιος είμαι, ποιος είστε, Θεία Συνειδητότητα. Ποιος είναι ο άλλος? Παίρνει τα γεγονότα. Οκ, τα έχουμε. Αν κάποιος κάνει ένα τραγούδι από αυτό, να το μάθουμε και να το τραγουδήσουμε. Οκ. Τότε θα ευλογώ τους πάντες και τα πάντα όσο βλέπω. Τι σας είπα το πρωί στο διολογισμό. Η ευλογία είναι αυτό που παρακάμπτει τι, τους νόμους του υλικού κόσμου. Γι' αυτό το ονομάζουμε θαύμα. Ονομάζουμε θαύμα ένα πράγμα που συμβαίνει που παρακάμπτει τους νόμους του υλικού κόσμου. Και ο τρόπος που γίνεται αυτό είναι με την ευλογία. Και εμείς μπορούμε να ευλογούμε. Εντάξει. Ο νους μου βλέπει μόνο το παρελθόν. Αριθμό 7. Αλλά ο νους μας είναι προγραμματισμένος από το ανύπαρκτο παρελθόν και το προβάλλει στο παρόν και στο μέλλον. Εντάξει, δυσκολευόμαστε να φανταστούμε ένα παρόν και ένα μέλλον ριζικά διαφορετικό από το παρελθόν. Κατασκευάζουμε κάθε εικόνα βασισμένη σε εμπειρίες του παρελθόντος και ιδιαίτερα στις συναισθηματικά φωτισμένες εμπειρίες. Είπαμε αυτό. Δεν δημιουργούμε μια πραγματικότητα βάσει της στατικής. Στατιστικά, συγγνώμη. Δεν λέμε χίλιες φορές θα γίνει αυτό, αλλά αυτό θα γίνει. Λέμε αυτό έγινε μία φορά το τραυματικό, αλλά αυτό θα γίνει. Έτσι λειτουργεί ο νους. Και είναι κρίμα. Δεν βασίζεται ούτε στην πραγματικότητα του παρελθόντος. Είναι σαν να φοράμε χρωματιστά γυαλιά. Αν αυτή τη στιγμή φορούσε χρωματιστά γυαλιά, ας πούμε ροζ, θα είστε όλοι ροζ. Ή μπλε, θα είστε όλοι μπλε. Ίσως αποχρεώσεις. Εντάξει, δεν βλέπω πέρα από τους προγραμματισμούς μου. Δεν αξίζω και κανείς δεν με αγαπάει. Είναι ένα από τα γυαλιά που φοράμε. Κανένας δεν με αγαπάει. Πώς νιώθετε αυτό? Είστε όλοι καλά?
Βρήκετε κάποιον να σας αγαπάει. Οι προδιαθέσεις και οι προκαταλήψεις μας προς όντα και αντικείμενα εξαιτούνται από τις εμπειρίες μας με το συγκεκριμένο όν αντικείμενο ή γεγονός. Αυτό είναι ένα πράγμα. Δηλαδή, αυτό που νιώθω προς κάποιον ή κάτι βασίζεται στην προηγούμενη εμπειρία μαζί του, που αποκλεί την πιθανότητα να αλλάξει. Προδιαθέτω τον αυτό μου και αυτό να ξαναβιώσω το ίδιο. Αλλά, δεύτερο, επηρεάζονται επίσης από τις εμπειρίες μας με την ομάδα στην οποία κατατάζουμε αυτό που βλέπουμε, π.χ. άντρες, γυναίκες. Έχουμε σκεπτομορφές τώρα. Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι, Εβραίοι, Άθιοι, Αμερικάνοι, Ρώσοι, Τούρκοι, πολιτικοί, πλούσιοι, φτωχοί, μορφωμένοι, άμορφωτοι, πολιτικές οργανώσεις, τύπος ενδυμασίας, επαγγέλματα, ηλικία, εμφάνιση. Έχουμε κουτάκια. Και όταν βλέπουμε κάποιον, το βάζουμε σε ένα κουτάκι. Και το βλέπουμε μέσα από τις προκαταλήψεις που έχουμε για αυτό το κουτάκι. Εντάξει, δεν το βλέπουμε. Δηλαδή έχουμε την εμπειρία με τον ίδιο και την εμπειρία με την ομάδα στην οποία τον κατατάζουμε. Δεν το βλέπουμε σαν αδελφή ψυχή. Μία ελεύθερη συνειδητότητα. Χωρίς φιλή, χωρίς πολιτική ταύτιση, πολύ θρησκευτική ταύτιση, χωρίς εθνικότητα. Δεν βλέπουμε έτσι τα πράγματα. Τρίτο, επίσης από εμπειρίες προηγούμενης ζωής στον χώρο χρόνο, με το συγκεκριμένο «ον», αντικείμενο, γεγονός ή γενικότερα, αλλά φέρνουμε και από το αιτιατό σώμα προκαταλήψεις. Okay. Και βλέπουμε τους διάφορους ανθρώπους και καταστάσεις, ευχάριστα ή δυσάρεστα, ακόμα πριν καν γεννηθούμε. Φέρνουμε μαζί μας. Και αυτό εξηγεί πολλές φοβίες που έχουμε που δεν μπορεί να εξηγήσουμε. Και τέταρτο, τις βασικές σκεπτομορφές μας για την ζωή την ίδια. Ότι έχουμε τέσσερα πράγματα που θολώνουν τα μάτια μας. Η εμπειρία με τον ίδιο ή με το γεγονός, η κατάσταση ή αντικείμενο. Ένα παράδειγμα είναι κάποιος, ίσως άνθρωποι σε μεγάλη ηλικία, που τους δίνεις ένα κομπιούτερ ή ένα ταμπλετάκι και λέει τι να κάνω με αυτό. Και ένα μικρό παιδάκι μπαμ το χρησιμοποιεί. Εντάξει, έχω την σκεπτομορφή ότι δεν το ξέρω, ότι δεν μπορώ με αυτό μέχρι να το ξεπεράσω. Ίσως ο κορονοϊός μας βοήθησε με αυτό. Όλοι αναγκαστήκανε να μάθουν να χειρίζονται τέτοια πράγματα και ήταν στο όφελός μας. Εντάξει. Αλλά έχουμε την εμπειρία με το ίδιο ή την απειρία με το ίδιο. Εντάξει. Την ομάδα στην οποία κατατάζουμε αυτόν, όλοι έχουμε σκεπτομορφές για άνδρες, για γυναίκες, για Τούρκους, για Μουσουλμάνους, για Χριστιανούς, για παπάδες, για αστυνομία, για πολιτικούς. Είναι κρίμα. Δεν βλέπουμε ψυχές. Έτσι δεν είναι. Τρίτο, από προηγούμενη ζωή. Και τέταρτο, η γενική μας αντίληψη της πραγματικότητας, όπως η ζωή είναι επικίνδυνη και δύσκολη. Κανείς που άκουσε αυτό σαν παιδί. Δεν αξίζω και θα αποτύχω ή θα απορριφθώ. Κανείς δεν νοιάζεται για μένα. Ή δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη μου. Να το βλέπουμε για την πρώτη φορά. Αν θέλουμε να δούμε με τα μάτια των μαθήματα θαυμάτων, χρειάζεται να δούμε τα πάντα για την πρώτη φορά. Είναι δύσκολο. Το λέω αυτό συνέχεια για να σας προλάβω. Αλλά τι άλλη επιλογή έχουμε. Αλλιώς ζούμε σε ένα ιστό, εγκλωβισμένοι
σε πεπιθήσεις που έχουμε ήδη φτιάξει, που δημιουργούν την πραγματικότητά μας. Ποτέ δεν θα είμαστε ελεύθεροι. Χρειάζεται να ξεχάσω τι νομίζω ότι ξέρω για τον γονιό μου, το παιδί μου, τον σύντροφό μου, την αστυνομία, τους παπάδες, τους πολιτικούς. Όταν ρωτάω πώς εμπιστεύετε ότι θα έχουμε μία μέρα έντιμους πολιτικούς που θα ενδιαφέρονται μόνο για το καλό του συνόλου, κανείς δεν σηκώνει το χέρι του. Είμαστε μέρος του προβλήματος. Αν έχετε αυτή την αντίληψη, αυτοί καθρεφτίζουν αυτή την αντίληψη. Το κλειδί της απελευθέρωσης είναι να συγχωρήσουμε τον εαυτό μας και τους άλλους και όλο το παρελθόν. Χρειάζομαι να απελευθερωθούμε από τις εγγραφές. Όλες τις εγγραφές από το παρελθόν. 8. Ο νους μου είναι αποσχολημένος με σκέψεις για το παρελθόν. Βλέπω μόνο δικές μου σκέψεις και ο νους μου είναι αποσχολημένος με το παρελθόν. Αυτό είναι από τα μαθήματα θαυμάτων. Ας μάθω να παραδίδω το παρελθόν, συνειδητοποιώντας ότι κάνοντας το δεν παρετούμε από τίποτα. Τι δίνω? Κάτι που δεν υπάρχει. Δίνω αέρα. Δεν υπάρχει. Και θέλω να το κρατήσω. Δήθεν προστατεύω τον εαυτό μου, θυμόμενος τι έχει γίνει. Είτε για να είμαι το θύμα, είτε για να αξίζω, είτε να προστατεύω τον εαυτό μου ώστε να ξέρω πού βρίσκεται ο κίνδυνος. Καταλάβετε. Το παρελθόν είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Καλό θα ήταν να το παραδίδουμε, να το συγχωρέσουμε, να συγχωρέσουμε τους άλλους, να συγχωρέσουμε τον εαυτό μας και να το αφήσουμε. Είναι κρίμα. Να περιορίσουμε το παρελθόν με όλους αυτούς τους προγραμματισμούς από το παρελθόν. Να βλέπω, τώρα μιλάω εγώ, να βλέπουμε τον κόσμο όπως τον βλέπει ένα νεογέννητο παιδί. Ούτε το νεογέννητο παιδί είναι λευκό χαρτί, αλλά πολύ περισσότερο από εμάς. Έχει φέρει τάσεις, όπως είπαμε, αλλά είναι σαν εμάς. Και έχοντας πει αυτό, πιστεύω ότι είναι ευλογία που έχουμε το θάνατο. Ο θάνατος είναι μια ευλογία. Φανταστείτε να ζήσετε 800 χρόνια με τα ίδια παιδικές εμπειρίες. Φανταστείτε, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τώρα. Θα είμαι 800 χρονών και θα έχω παράπονα με τους γονείς μου. Θα έχω αυτές τις σκεπτομορφές. Ευτυχώς που πεθαίνουμε και φεύγουμε. Ξανά γυρίζουμε, όχι, σοβαρό λόγο. Και επιλέγουμε καινούριες γονείς. Και καινούριες καταστάσεις. Μπορεί να είναι ίδιοι γονείς, αλλά άλλες καταστάσεις. Εντάξει. Το πιο πιθανό είναι τα παιδιά μας θα είναι οι γονείς μας στην επόμενη ζωή. Έτσι λειτουργεί το κάρμα. Αλλά ευτυχώς για το θάνατο. Εντάξει. Είναι ένα restart. Όταν το κομπιούτερ δεν δουλεύει, το σβήνουμε, το ξαναξεκινάμε. Αυτό είναι ιδιαίτερα αληθινό για τις καταστάσεις όπου ο νους μας είναι συναισθηματικά φορτισμένος. Εκεί δυσκολευόμαστε, γιατί νιώθουμε ότι πρέπει να θυμηθούμε αυτή η εμπειρία, την τραυματική, για να προστατεύω τον εαυτό μου να μην ξαναγίνει. Δεν αληθεύει. Όσο πιο πολύ το θυμάμαι, τόσο πιο πολύ θα το έλκω ξανά. Έλκω αυτό που αντιστοιχεί στα συναισθήματά μου. Δεν λειτουργεί αυτό το σύστημα. Το να σκέφτεται κανείς, όποτε βλέπετε ACIM, δεν το μην το λέω συνέχεια, είναι τα μαθήματα θαυμάτων, όπως βλέπετε REN είμαι εγώ. Το να σκέφτεται κανείς για το παρελθόν είναι επομένως το ίδιο με το να έχει ψευδεστήσεις. Γιατί δεν υπάρχει. Σκέφτεται κάτι που δεν υπάρχει. Αυτό είναι όρος ψευδεστήσεων. Όταν έχω ψευδεστήσεις, γιατί βλέπω κάτι που δεν υπάρχει, δεν είναι.
δεν βλέπω τίποτα όπως είναι τώρα. Εφόσον δεν βλέπω τίποτα έτσι όπως είναι τώρα, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι δεν βλέπω τίποτα. Εγώ λέω δεν βλέπουμε όπως είναι τώρα. Δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε τον σύντροφό μας, τους γονείς μας, τα παιδιά μας, τους φίλους και ακόμα το ίδιο το σώμα μας όπως είναι τώρα. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε την χώρα μας, την επαγγελματική μας κατάσταση και οτιδήποτε άλλο στην ζωή μας όπως είναι τώρα. Όλα τα βλέπουμε μέσα από προκαταλήψεις και εγγραφές από το παρελθόν. Περιμένουμε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά από ανθρώπους που έχουμε προγραμματιστεί ότι θα συμπεριφερθούν έτσι. Και έτσι με κάποιο τρόπο ενισχύουμε αυτή την πραγματικότητα. Όταν λέμε ποιοι είμαστε, που ήμασταν και τι έχουμε κάνει ή τι κάνουμε στην ζωή μας, μιλάμε για το παρελθόν. Δηλαδή κάθε συζήτηση για το παρελθόν, δεν υπάρχουν ουδέτερες σκέψεις, ok? Αυτό θα το μάθουμε ίσως απόψε ή αύριο. Δεν υπάρχουν ουδέτερες σκέψεις. Κάθε σκέψη ή κτίζει την ψευδέστηση ή την αλήθεια. Η ψευδέστηση ότι είμαι αυτό το ξεχωριστό σώμα και νους και από εκεί και πέρα θύμα και όλα αυτά τα πράγματα ή ότι υπάρχει, είμαστε ένα και υπάρχει, το μόνο που υπάρχει είναι η θεία συνειδητότητα που εμφανίζεται σαν όλα αυτά. Όταν μιλάμε για το παρελθόν, για τι πράγμα μιλάμε? Για την ξεχωριστή μας ύπαρξη. Ενισχύουμε την ψευδέστηση. Δεν μπορώ να μιλήσω για το παρελθόν χωρίς να ενισχύω την ψευδέστηση. Είναι κατανοητό αυτό? Κάτι τι που θα πω για το παρελθόν αφορά ένα σώμα και ένα νου με το οποίο έχουμε ταυτιστεί και περιγράφουμε τι έχει γίνει σε αυτό το σώμα ή νου ή τι έχει κάνει αυτό το σώμα ή νου. Και το κάνουμε για να είμαστε το θύματα ή για να αξίζουμε ή να δείξουμε πόσο σπουδαία είμαστε. Είναι όλα μία ψευδέστηση. Δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε για το παρελθόν. Τώρα γιατί θα μιλήσουμε? Χρειάζεται να μιλήσουμε? Άλλο ερώτημα. Σκεφτείτε και αυτό, αν χρειάζεται να μιλήσουμε. Okay. Το παρελθόν δημιουργεί λογαριασμούς. Άλλο πρόβλημα το παρελθόν. Σκέφτομαι τι μου έχουν κάνει και αν τους χρωστάω, τι τους έχω κάνει και αν με χρωστάνε, τι έχω κάνει λάθος, αλλά είμαι ένοχος. Δηλαδή, μιλώντας και σκεφτόμενο στο παρελθόν, σκέφτομαι τους λογαριασμούς μου. Ότι εγώ έχω κάνει τόσο περισσότερο και είμαι αδικημένος, ο άλλος δεν έχει κάνει τίποτα, ο άλλος μου έχει κάνει αυτή την αδικία. Δημιουργούμε λογαριασμούς στο νου μας. Δεν μπορούμε να δούμε... Αυτό είναι ένα από τους λόγους, αν θέλετε, που οι γιόγκοι δεν δέχονται δώρα. Τουλάχιστον είναι μέσα στο Bhagavad Gita. Γιατί αν δέχομαι ένα δώρο από κάποιον, δεν θα τον βλέπω το ίδιο με τον άλλον που δεν μου έχει δώσει δώρο, αλλά δεν θα βλέπω την αλήθεια. Καταλάβετε? Και βασιζόμαστε όλοι στα δώρα που θα δώσουμε για να κερδίσουμε την αγάπη του άλλου και αν μας έχουν δώσει και όλα αυτά. Δηλαδή, ο στόχος είναι να βλέπουμε όλους το ίδιο για να μπορώ να βλέπω ότι υπάρχει μόνο μία συνειδητότητα και η αίσθηση των ξεχωριστών όντων που σύμφωνα με την κβαντική φυσική επίσης είναι μία ψευδέστηση. Εντάξει. Άρα, έχουμε τέσσερις φράσεις. Ο νους μου είναι ταραγμένος όταν δεν βλέπει την αλήθεια. Ο νους μου βλέπει μόνο το παρελθόν. Ο νους μου είναι αποσχολημένος με σκέψεις για το παρελθόν ή έχει επηρεαστεί από το παρελθόν. Ο νους μου δεν βλέπει τίποτα όπως είναι τώρα. Μαζεύοντας τα, για να λειτουργήσουμε,
Ο νους μου ταράζεται επειδή είναι προγραμματισμένος από το παρελθόν και δεν βλέπει την αλήθεια, δηλαδή το Θείο σε όλα. Αυτό είναι η φράση μας. Δεν την σημειώσετε αυτό. Είναι μια σύνθεση εξαία 6 ως 9. Ο νους μου ταράζεται επειδή είναι προγραμματισμένος από το παρελθόν και δεν βλέπει την αλήθεια ή δεν βλέπει το Θείο σε όλα. Αυτό είναι μια σύνθεση από το 6 ως 9. Okay. Κάτι που θέλετε να ρωτήσετε ή να διευκρινίσετε πριν προχωρήσουμε, ναι. Ναι. Δεν λέμε όμως τις ψευδώσεις διδασκαλίες ότι είναι μάγια. Ποια είναι η διαφορά μάγια από ψευδέστηση? Ίδιο πράγμα είναι. Ίδιο πράγμα. Ναι. Δηλαδή το λέτε στις διδασκαλίες. Ναι. Μάγια και ψευδέστηση είναι το ίδιο πράγμα. Μπορώ να κάνω και κάποια. Ναι. Είπατε για τα δώρα. Ένα γιόγκι δεν δέχεται δώρα. Που σημαίνει ένα γιόγκι είναι πιο προχωρημένη ψυχή, πιο ελεύθερη συνειδητότητα. Αυτό. Κοιτάξτε. Ότι ακολουθεί ένα δρόμο, ακολουθεί ένα δρόμο, δεν σημαίνει ότι είναι πιο προχωρημένος. Μπορεί κάποιος άλλος να μην ασχολείται με την γιόγκα και είναι πιο προχωρημένος. Δεν είναι, απλώς υπάρχει... Προσπαθεί. Τα καλά λόγια είναι εννοείς θα δημιουργήσει πρόβλημα για αυτόν που δέχεται τα καλά λόγια. Ναι, ακούγεται αυτό, ότι ναι. Είναι... Αυτό είναι στα χέρια του ίδιου να χειρίζεται. Να το πάρει και να το δώσει, συνειδητοποιώντας ότι αυτό δεν είναι η αιτία, αλλά μόνο το μέσον. Και καταλαβαίνοντας ότι είμαι μόνο ένα καλώδιο, το καλώδιο τι δόξα έχει, απλώς φέρνει το ρεύμα από ένα σημείο στο άλλο. Έτσι. Αλλά με την ίδια έννοια, αυτός ο άνθρωπος θα αρχίζει να νιώθει σαν καλώδιο και δεν αφοράει αυτό. Όπως η κριτική δεν θα το αφορέσει, το ίδιο με τον έπονο και τα δύο. Έτσι. Ναι. Ναι. Και από το νου του δεν υπάρχει μέχρι το νου του παρελθόν. Δεν θυμάται το παρελθόν. Ναι, και δεν έχει πλέον κατηγορίες στο μυαλό του, στο σαφό, ναι. Αυτή την περίπτωση... Είναι ίσως ένα πλεονέκτημα για κάποιους ανθρώπους. Ας θα κάνουμε ένα σεμινάριο που θα δείτε, σας χτυπήσει το κεφάλι ο καθένας με ένα σφυρί. Να φύγουμε από τις παιδιά. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτά δεν είναι μέσα στο υποσυνείδητο. Καλά, το υποσυνείδητο έχει αυτές τις νήμες και έχει αυτή την επίδραση. Κάπου εκεί ό,τι βιώνουμε είναι γραμμένο και το αποτέλεσμα, η επιρροή είναι γραμμένο στο σώμα μας, στο λου μας. Όπως όταν γεννιόμαστε και βλέπουμε μωρά να έχουν μια προκατάληψη προς κάποια πράγματα, επειδή είναι ήδη μέσα στο υποσυνείδητό τους. Ναι. Ναι. Είπες προηγουμένως για το καλώδιο, για το εργαλείο. Ναι. Έτσι. Ή το ένα θα γίνεται ή το άλλο. Ή θα ταυτίζομαι με αυτό το καλώδιο, το εργαλείο, ένα εργαλείο του Θεού. Ο Θεός είναι σαν έξω από μένα και περνάει μέσα από μένα ότι είναι, έτσι. Ή θα πιστεύω ως αυτή τη θεωρία μέχρι που θα βιώσω ότι
και καλώδιο, αλλά και αυτό είναι ποια συνειδητότητα ή το ένα ή το άλλο. Ναι, δεν είναι το άλλο, και τα δύο είσαι. Εξετάται σε ποιο επίπεδο σκέψης είσαι. Πού βρίσκεσαι μέσα σε αυτό το φάσμα μεταξύ του φωτός και της ύλης. Όλα αυτά είναι ένα συνεχές και εξετάται πού ταυτιζόμαστε. Εντάξει. Νατάσα. Ναι. Και όλοι οι άνθρωποι που είχαν